Σύντροφε, σε καλωσορίζουμε. Είναι τιμή για μας, για το εργατικό κέντρο της Κυριακής, 120 χρόνια ζωής, να έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και να μας επισκεφτεί σήμερα εδώ. Ο Γραμματέας του Κόμματος της Εργατικής Τάξης. Σύντροφε, έχω μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ ένα σωματείο, το Σωματείο Επισιτισμού, με 85 χρόνια ιστορία, αγώνες. Ταυτίσετε με τη δική σου παρουσία σήμερα και το ότι οι ταξικές δυνάμεις του νησιού μας πρώτη φορά βρίσκονται πλειοψηφία στο εργατικό δίκτυο της Κέρκυρας. Ένα σωματείο, συντρόφε, που έχουμε δώσει αγώνες, που έχουμε πραγματικά, είμαστε περήφανοι γιατί πρέπει να είναι το μοναδικό σωματείο στην Ελλάδα, που η ευωδοσία μας φοβάται. Αυτό το κατακτήσαμε παρέα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Γιατί όλες οι δυνάμεις του κόμματος, όπως τις ζητήσαμε, ήταν μαζί μας από τις 5, 6, 7 η ώρα το πρωί και όλη η μέρα. Χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, χωρίς τις δυνάμεις του, δεν θα κάναμε τίποτα. Είχαμε ένα πισωγύρισμα, σύντροφε, το ότι είχαμε κατακτήσει και είχαμε ένα βουλευτή στο νησί μας και τον εχάσαμε δυστυχώς. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα για την εργατική τάξη της Κέρκυρας. Εμείς σαν σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων, ποιος είναι ο στόχος μας. Το ότι τελευταίες εκλογές, με τις μαζικές απεργίες και συγκεντρώσεις που κάναμε, το ότι πριν ένα χρόνο σηκώσαμε 1.800 συνάδελφους και ήταν και ψηφίσανε ρεκόρ σε ένα σωματείο μας. Ο στόχος μας, σύντροφε, είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, πλέον ο κλάδος μας να εκφραστεί και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τότε θα μπορέσουμε να έχουμε κάνει μια πραγματική μεγάλο άλμα. Να καταφέρουμε και Κερκυραίο ξενοδοχοϋπάλληλο να τον εκλέξουμε ώστε η εργατική τάξη να έχει το δικό της αντιπρόσωπο μέσα από τα γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και να, όχι μόνο για την Κέρκυρα, γιατί η σύντροφε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν είναι μόνο η Κέρκυρα, είναι η Λευκάδα, είναι μια σειρά η οποία αναπτύσσεται τουριστικά και θα είναι μεγάλη συμβολή Κερκυραίο κομμουνιστή εκπρόσωπος από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Αυτό είναι σύντροφε.